τους ακροβατικούς ελιγμούς του υπτάμενου της ομάδας ΖΕΦ της πολεμικής αεροπορίας με το μαχητικό F-16 Block 52 Plus να κόβει την ανάσα, έριξαν αυλαία οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Προηγηθεί πτώση αλεξιπτωτιστών της πρώτης ΜΑΛ στο ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο η τελετή λήξης των εκδηλώσεων. Ξεχωριστές πράξεις αναδύασης αποδυσία του προγόνου μας έπρεπε να εξήτηται αποτυπωμένα στο μεγάλο βιβλίο με τους αγώνες, τις θυσίες και τα καλωθώματα των ελεύθερων λαών συμμετείχαν και συνέγραψαν τον σκληρό ανθρωποκτόνο αλλά και τόσο σπουδαίο αυτό έπος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Στα διαχρονικά μηνύματα ψυχικού σθένους, αντίστασης, αυτοθυσίας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, που εξακολουθεί να εκπέμπει η επέτειος της μάχης της Κρήτης, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε την παραχώρηση από το Υπουργείο Άμυνας μικρής έκτασης του αεροδρομίου, που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή. Ο χώρος που βρισκόμαστε, το ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, είναι άμεσα συνυφασμένο με τα γεγονότα της μάχης. Είναι ένας χώρος που πρέπει και η πολιτεία και η επιτροπική αυτοδιοίκηση να τον αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα προσοχή και αναγνώριση. Πάγιο αίτημα του Δήμου Πλατανιά είναι η παραχώρηση του αεροδρομίου του Μάλεμε για την περαιτέρω ανάδειξή του με τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου.